Γεια σας και πάλι από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε ένα προηγούμενο βίντεο, νομίζω ήμασταν εδώ, σωστά, είχαμε δείξει πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα απλό ραβδόγραμμα, το οποίο αναπαριστά με οριζόντιες ράβδους, με στήλες αν θέλετε, αριθμητικού τύπου δεδομένα, ποσοτικά δεδομένα δηλαδή, ως ύψος μιας ορθογώνιας στήλης. Είχαμε χρησιμοποιήσει ένα πολύ απλό παράδειγμα, στο οποίο με το ύψος της στήλης αναπαριστούμε το ύψος 5 παικτών μιας ομάδας καλαθοσφαίρισης, μιας παρέας που παίζει μπάσκετ με λίγα λόγια, και είχαμε κατασκευάσει ένα τέτοιο παρόμοιο διάγραμμα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε σε αυτό το βίντεο είναι εντελώς παρόμοιο, πάλι δηλαδή θέλουμε να κατασκευάσουμε, ο σκοπός μας είναι να κατασκευαστεί, συγγνώμη, ένα ραβδόγραμμα, μόνο που τώρα θα περάσουμε τα δεδομένα από κάποιο είδος επεξεργασία. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι μια πάρα πολύ συνηθισμένη διαδικασία και εργασία που έχουμε να κάνουμε αναλύοντας και παρουσιάζοντας γραφικά δεδομένα. Δεν απαιτείται δηλαδή πάντοτε, ή αν θέλετε, δεν είναι σωστό πάντοτε να τα δίνουμε όπως τα συλλέγουμε ή όπως τα βρίσκουμε ανεπεξέργαστα, αλλά ανάλογα με αυτή είναι αυτό το οποίο θέλουμε να δείξουμε και να τονίσουμε, τα δεδομένα μπορούν να υποστούν κάποιο είδους επεξεργασία. Στο σημερινό αυτό βίντεο θα δούμε δύο πολύ απλά τέτοια παραδείγματα. Πώς, για παράδειγμα, μπορούμε να παρουσιάσουμε τα δεδομένα, τα αριθμητικά δεδομένα που έχουμε, όχι ως απόλυτους αριθμούς, ως απόλυτες τιμές δηλαδή, αλλά ως τις διαφορές τους από τη μέση τιμή, έτσι ώστε να τονίσουμε όχι τόσο πολύ το απόλυτο ύψος που έχει κάποιος, αλλά ποια είναι η διαφορά του από τη μέση τιμή, για παράδειγμα τη διαφορά από το μέσο ύψος του κάθε παίκτη, ή κατά τη στοιχεία, ποια είναι η διαφορά του από τη μεγαλύτερη τιμή, ποια είναι η διαφορά του καθενός παίκτη, δηλαδή από τον ψηλότερο παίκτη. Το παράδειγμα που θα αναλύσουμε βρίσκεται σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα, όπως νομίζω ότι βλέπετε ήδη. Είναι τα διαγράμματα ύψους μιας ομάδας καλαθοσφαίρισης. Έχουμε ακριβώς τα ίδια δεδομένα, όπως βλέπετε. Είναι αυτός εδώ ο πίνακας με 5 γραμμές, με 5 εγγραφές. Το Χριστόφορο, το Φίλιππα, τον Παύλο, τον Δημήτρη και τον Βασίλη. Και εδώ αντίστοιχα στη δεύτερη στήλη στο ύψος δίνουμε και πάλι το ύψος τους σε εκατοστά. Το πρώτο διάγραμμα που θέλουμε να κατασκευάσουμε, κυρίες και κύριοι, μοιάζει με αυτό εδώ που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Τα δεδομένα, όπως βλέπετε τώρα, πια δεν αναπαριστούν το ύψος του κάθε παίκτη. Για παράδειγμα, έχουμε αρνητικές τιμές που καταφανώς δεν μπορεί να είναι το ύψος κανενός αρνητική τιμή, αλλά τη διαφορά τους από το μέσο. Από κάθε, με λίγα λόγια, τιμή αυτού εδώ του πίνακα, όπως τον βλέπουμε εδώ, αφαιρούμε τη μέση τιμή όλων αυτών εδώ των τιμών και των πέντε. Αυτό είναι κάτι που μπορεί πολύ εύκολα να υπολογιστεί σε ένα λογιστικό φύλλο και όπως έχουμε μάθει με την ανάπτυξη του τύπου, μπορούμε πολύ εύκολα να συμπληρώσουμε δίπλα εδώ μία στήλη η οποία έχει αυτήν εδώ τη διαφορά. Αφού το κάνουμε, αφού δηλαδή βρούμε αυτές τις διαφορές, τότε με την απλή διαδικασία της κλίσης του οδηγού διαγραμμάτων μπορούμε να αναπαράγουμε ένα τέτοιο γράφημα, όπως αυτό εδώ, ή να το μορφοποιήσετε, να το μορφοποιήσουμε όπως εμείς θέλουμε κατάλληλα, αλλάζοντας πιθανά γραμματοσειρές, χρώματα, στυλ εμφάνισης και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την απλή διαδικασία που λέγεται μεταφορά των δεδομένων από ένα μέρος όπου μπορούμε να τα αντιγράψουμε, όπως είναι μια ιστοσελίδα, σε ένα λογιστικό φύλλο όπως είναι το Calc του LibreOffice εδώ. Θα επιλέξουμε και εδώ, κυρίες και κύριοι, την ειδική επικόλυση για λόγους έτσι ευκολίες. Σας θυμίζω μονάχα ότι αν δεν σας αρέσει αυτό που κάνω εγώ με το δεξί κλικ ή αν δεν το βρίσκετε εύκολα, μπορείτε πολύ απλά να το βρείτε και από εδώ, την ειδική επικόλυση δηλαδή, κάτω από το μενού της επεξεργασίας. Όλα τα προγράμματα λογιστικών φύλων έχουν τέτοια δυνατότητα, είτε πρόκειται για το LibreOffice που χρησιμοποιούμε εμείς εδώ στο Linux, είτε το OpenOffice που πιθανά να έχετε στο δικό σας υπολογιστή Mac, Linux, ακόμα ή Windows ή οτιδήποτε, είτε ακόμα και στο Microsoft Office, είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία. Επιλέξτε λοιπόν από εδώ που λέει το μη μορφοποιημένο ή αμορφοποιητό κείμενο, αποφύγετε δηλαδή να εισάγετε μέσα τις πιθανές μορφοποιήσεις της HTML, και αν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα και δεν χρειάζεται εδώ να αλλάξετε κάτι από τους φιλοθέτες και τα λοιπά, μπορείτε πολύ απλά να δώσετε το εντάξει και να πάρετε τα δεδομένα. Όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές, η μόνη μορφοποίηση στην οποία θα επέμβουμε είναι να κάνουμε έντονα τα γράμματα της, και τη γραμματοσειρά της πρώτης γραμμής, ακριβώς για να μας υπενθυμίζει ότι είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν πρόκειται δηλαδή για δεδομένα, αλλά για ετικέτες στα δεδομένα. Λοιπόν, θέλουμε να παράξουμε μια καινούργια στήλη, όπως έχουμε πει, που
η οποία θα υπολογίζει τη διαφορά από τον μέσο του ύψους. Ας γράψουμε λοιπόν εδώ διαφορά από το μέσο. Ήταν εκατοστά αυτό που θα βρούμε και πάλι. Και ας το υπολογίσουμε. Ο υπολογισμός αυτός εδώ μας βάζει αμέσως σε ένα ερώτημα, ποιος είναι ο μέσος. Λοιπόν, τον μέσο, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ βολικό να τον υπολογίσουμε σε ένα ξεχωριστό κελί, να έχουμε δηλαδή κάπου την τιμή του. Για παράδειγμα, κάτω από τη στήλη του ύψους, μπορείτε να γράψετε τη συνάρτηση average, όπως έχει κληθεί εδώ, και να δώσετε την περιοχή κελιών β2 έως β6. Σας υπενθυμίζω και πάλι ότι αυτή η άνω και κάτω τελεία λέγεται τελεστής περιοχής τιμών. Μπορείτε ή να πληκτρολογήσετε τον τύπο ή να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε εσείς σύρροντας κατάλληλα το ποντίκι, κρατώντας πατημένο το αριστερό του πλήκτρο. Αν όλα τα έχετε κάνει όπως κάπως τα έχω κάνει και εγώ, νομίζω ότι με το Enter θα τελειώσει η διαδικασία και θα πάρετε σαν απάντηση το 196. Αυτή εδώ η τιμή, το 196, είναι η μέση τιμή από τις τιμές που έχουμε πάλι εδώ στην περιοχή από το Β2 στο Β6. Είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς ότι ο Δημήτρης έχει ακριβώς τη μέση τιμή, δηλαδή ότι κάποιος από τους παίκτες έχει τη μέση τιμή του ύψους, το μέσο όρο. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι καθόλου απαραίτητο να συμβαίνει, δηλαδή είναι και το πιο πιθανό κανείς από τα συγκεκριμένα μέλη του συνόλου να μην έχει τη μέση τιμή. Είναι αυτό που έχουμε βρει εμείς εδώ να συμπίπτει, κάποιος δηλαδή να έχει τη μέση τιμή, είναι καθαρά ένα τυχαίο γεγονός. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αναμενόμενο ή σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ξανασυναντήσετε κάποια άλλη φορά που θα κάνετε την ίδια διαδικασία με άλλα βέβαια δεδομένα, με άλλο σύνολο δεδομένων. Από τη στιγμή εδώ που στο κελί, κυρίες και κύριοι, Β8 έχουμε υπολογίσει αυτή την ποσότητα, τότε μπορούμε να γυρίσουμε εδώ στη στήλη C και να πληκτρολογήσουμε για παράδειγμα τον τύπο ίσον Β2 μείον το Β8 και να πάρουμε την διαφορά. Αυτό το μείον 4, όπως καταλαβαίνετε και μόνοι σας, μας λέει ότι ο Χριστόφορος υπολείπεται από το μέσο όρο σε ύψος από το μέσο όρο της ομάδας του κατά 4 πόντους, κατά 4 εκατοστά. Ο τύπος αυτός μπορεί να αναπτυχθεί προς τα κάτω για να υπολογιστούν οι διαφορές και για τους υπόλοιπους παίκτες, για τους υπόλοιπους παίκτες. Μόνο κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο το εξής λάθος αν το κάνετε έτσι. Ενώ εδώ είναι σωστός ο τύπος, εδώ όπως καταλαβαίνετε δεν είναι δυνατόν αυτή η διαφορά να είναι 207. Δηλαδή ο Φίλιππος που έχει ύψος 207 να έχει 207 πόντους, 207 εκατοστά διαφορά από τον μέσο. Και αν θα ανοίξετε λίγο εδώ τον τύπο θα δείτε ότι γενικά το Β3 είναι σωστό, το Β9 όμως δεν είναι σωστό. Γιατί συνέβη αυτό εδώ κατά την ανάπτυξη του τύπου? Γιατί προφανώς δεν έχουμε βάλει σωστά τις αναφορές. Το Β3 θα πρέπει σωστά να έχει προέλθει από την ανάπτυξη ενός τύπου που έχει σχετική αναφορά. Η μέση τιμή όμως εδώ είναι κάτι σταθερό καθώς αλλάζουμε παίκτες, οπότε θα πρέπει να υπολογιστεί με απόλυτη αναφορά κελιού και μπορείτε να το συμπληρώσετε έτσι. Σας υπενθυμίζω ότι το δολάριο στο Β δεν είναι κάτι απαραίτητο, όπως ξέρετε, γιατί εφόσον πηγαίνουμε προς τα κάτω, οι διαφορές του... Συγγνώμη λίγο, το 8 όχι εδώ, είναι 8. Οι διαφορές αυτές δεν πρέπει να... οι απόλυτες αυτές αναφορές, επειδή αναπτύσσονται μόνο κατά στήλη, δηλαδή πηγαίνουμε από πάνω προς τα κάτω, το δολάριο εδώ στο Β δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, δεν είναι και κακό να μπει, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο χρειάζεται. Για να κάνετε σωστά την εργασία, κυρίες και κύριοι, αν την ξεκινήσουμε από την αρχή και να αποφύγουμε τέτοια λάθη και στη συνέχεια να αναγκαζόμαστε εκ των υστέρων να ελέγχουμε αν ο τύπος είναι σωστά, αν έχουμε βάλει σωστά τις αναφορές κελιού κτλ. Σας υπενθυμίζω και πάλι για να τα κάνουμε σωστά, αφού δώσουμε τη σχετική αναφορά στο ύψος του κάθε παίκτη, στη συνέχεια μπορούμε εδώ να δώσουμε απόλυτη αναφορά κατά γραμμή σε αυτό εδώ το κελί, στο Β8 δηλαδή, συμπληρώνοντας εδώ το τύπο με το Β8. Κάτι μου ξέφυγε για μένα. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο σωστός τύπος όπως βλέπετε. Σας το ξαναλέω,
για μία τιμή μπορείτε να βάλετε πολλούς διαφορετικούς τύπους. Για παράδειγμα, είτε με απόλυτες αναφορές είτε με σχετικές. Η προσοχή χρειάζεται όταν ένας τύπος αναπτύσσεται, όπως θα αναπτυχθεί εδώ προς τα κάτω. Για να γίνουν σωστά τα πράγματα, θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά αυτό το δολάριο εδώ πριν από το 8, πριν δηλαδή από τον αριθμό της γραμμής του κελιού Β8. Αν έχετε αυτόν εδώ τον τύπο, τότε πολύ απλά με διπλό κλικ μπορείτε να πάρετε τα αποτελέσματα για όλο τον πίνακα. Ένα αστεράκι μονάχα βάζω εδώ, ή αν θέλετε μια παρένθεση. Είναι πολύ εύκολο κανείς να υπολογίσει για 5 τιμές αυτές τις διαφορές, ακόμα και αν τις κάνει μία-μία. Αυτό που μαθαίνουμε εδώ όμως δεν είναι πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε ένα πίνακα, να συμπληρώσουμε ένα πίνακα που έχει 5 εγγραφές, αλλά να μάθουμε σωστά μια διαδικασία και πιθανά να την εφαρμόσουμε αργότερα σε ένα πίνακα που έχει 5.000 ή 50.000 εγγραφές ή και ακόμα περισσότερες αν φύγετε από τα λογιστικά φύλλα. Τώρα, σας υπενθυμίζω και πάλι, το μείον 4 που βλέπουμε εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά η διαφορά του Χριστόφορου σε ύψος από το μέσο ύψος που είναι το 196. Το μείον μας υποδηλώνει πολύ απλά ότι είναι πιο κάτω η τιμή του, ότι δηλαδή με λίγα λόγια ότι είναι πιο κοντός ο Χριστόφορος από το μέσο ύψος της ομάδας του, άρα είναι σχετικά προς τους κοντούς. Αντίθετα, ο Φίλιππος που είναι στο συν 11 είναι σχετικά στους ψηλούς της ομάδας, είναι 11 πόντους πάνω από τον μέσο όρο. Και όπως βλέπετε, ο πιο μικρός, ο πιο κοντός αν θέλετε, με το μικρότερο ύψος είναι ο Βασίλης που έχει το μείον 12. Τώρα, αυτό που σας έλεγα και πριν είναι ότι αυτή τη στήλη θέλουμε να αναπαράγουμε γραφικά. Να δείξουμε δηλαδή όχι το ύψος του καθενός, αλλά τη διαφορά του από το μέσο. Συγκρατήστε λίγο αυτή τη διαδικασία. Γενικά, να έχετε υπόψη σας ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο πολύ το απόλυτο νούμερο, ο απόλυτος αριθμός ενός μεγέθους, όσο η διαφορά του από διάφορα άλλα, από διάφορες άλλες ποσότητες, όπως καλή ώρα είναι ο μέσος όρος ή η μέση τιμή αν θέλετε. Για να γυρίσουμε λίγο τώρα στα των γραφικών παραστάσεων, επιλέξτε ένα οποιοδήποτε από τα κελιά δεδομένα θέλετε, για παράδειγμα το C1, καλέστε τον οδηγό γραφημάτων. Αυτό που θέλουμε είναι ένα διάγραμμα στήλης, ένα απλό ραβδόγραμμα αν θέλετε, οπότε δεν χρειαζόμαστε κάτι να αλλάξουμε εδώ. Στο επόμενο στάδιο θα επιβεβαιώσουμε εδώ που λέει ότι η πρώτη στήλη είναι ετικέτα και η πρώτη γραμμή είναι ετικέτα επίσης. Μην αμελήσετε αυτά εδώ, διότι όπως βλέπετε αν βγάλετε τη στήλη όσον αφορά τα δεδομένα, όταν λέει στήλη εννοεί εδώ το α, όνομα, Χριστόφορος, Φίλιππος κτλ. Θα χάσουμε αυτή την πληροφορία και θα πάρουμε απλώς έναν αύξοντα αριθμό. Όπως επίσης δεν αφαιρούμε και την πρώτη γραμμή ως ετικέτα, γιατί η πρώτη γραμμή δεν είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να πούνε στο γράφημα, αλλά είναι ετικέτες των δεδομένων. Βλέπετε ότι εδώ το όνομα δεν είναι κάτι το οποίο έχει ύψος. Λοιπόν, αφήνουμε λοιπόν αυτές τις προεπιλογές ή σιγουρευόμαστε ότι είναι τέλος πάντων ενεργοποιημένες. Και προσοχή τώρα κυρίες και κύριοι στο κρίσιμο βήμα νούμερο 3, όπου πρέπει να καθορίσουμε τις σειρές δεδομένων. Εδώ τώρα πια ο πίνακας έχει περισσότερες από δύο στήλες και εκτός από την πρώτη, η οποία είναι η ετικέτα στον άξονα κατηγοριών, στον οριζόντιο άξονα δηλαδή, και υπάρχει επίσης το ύψος και η διαφορά από το μέσο. Το ύψος δεν είναι κάτι που το χρειαζόμαστε σε αυτό το γράφημα, οπότε το αφαιρούμε και μας μένει μονάχα η διαφορά από τον μέσο. Το διάγραμμα τώρα θα μοιάζει όπως βλέπετε κάπως έτσι. Δηλαδή θα έχουμε τώρα πια μόνο τη στήλη που έχουμε υπολογίσει. Από εδώ και μετά μπορούμε στη συνέχεια να βγάλουμε το υπόμνημα, μιας και κρατάμε μόνο μία σειρά δεδομένων. Να αφήσουμε εδώ, αν θέλετε, το όπα πήγαινε στην αλλαγή της γλώσσας στο πληκτρολόγιο και να γράφει δηλαδή στον οριζόντιο άξονα παίκτης όπως έχει γράψει κάτω εδώ και στον άξονα ψη, στον κάθετο άξονα τιμών, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε τη διαφορά διαφορά από το μέσο σε εκατοστά βέβαια. Μην ξεχνάτε γενικά να τοποθετείτε μονάδες στις ποσότητές σας, είναι κάτι αρκετά έτσι, βασικό να υπάρχει ως πληροφορία. Το γράφημα στις βασικές του έτσι, επιλογές έχει τελειώσει, είναι αυτό εδώ, αν κρίνουμε λίγο τις διαστάσεις να το δούμε λίγο καλύτερα. Τώρα πια όπως βλέπετε δεν είναι όλοι πάνω από το, δεν έχουν όλοι θετικές τιμές, κάποιοι έχουν αρνητικές, κάποιοι μικρότερα αρνητικές, κάποιοι έχουν μεγαλύτερες αρνητικές και κάποιοι άλλοι έχουν θετικές.
το γράφημα αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να μας δείξει τις διαφορές από το μέσο ύψος, άρα να ξεχωρίσουμε πολύ γρήγορα και πολύ πιο έντονα, αν θέλετε, με πιο εύκολο τρόπο, ποιος είναι πιο ψηλός, ποιος είναι πιο κοντός, ποιος είναι κοντά στο μέσο όρο, ποιος είναι μακριά από το μέσο όρο και ούτω καθεξής. Για να μην μείνουμε λίγο στις μορφοποιήσεις που έχουμε ξαναδεί, όπως είναι οι γραμματοσειρές κτλ., να σας δείξω μονάχα το εξής πράγμα. Καθώς αυξομειώνεται το πλάτος του διαγράμματος, όπως βλέπετε, αλλάζει η στίχηση αυτών των ετικετών. Για παράδειγμα, θα το καταλάβετε και εσείς τώρα μόνοι σας, εδώ χωράνε να πούνε όλα τα ονόματα, έχουν χώρο να πούνε στην ίδια έτσι, οριζόντια ευθεία. Εδώ όμως τα πράγματα είναι λίγο πιο, ας πούμε, στριμωγμένα, οπότε αυτομάτως το πρόγραμμα αναδιατάσσει την εμφάνισή τους. Και ένα άλλο πράγμα, κυρίες και κύριοι, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, μιας και οι αρνητικές τιμές που εδώ είναι ορατές στο διάγραμμα, δηλαδή σημαίνουν κάτι, για να μην έχουμε υπέρθεση των ετικετών με τα δεδομένα, καλό είναι να πάρουμε αυτές τις ετικέτες και να τις πάμε κάτω. Σε αυτή την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, μπορείτε απλώς εδώ να ενεργοποιήσετε το γράφημα και με δεξί κλικ πάνω στη μορφοποίηση του άξονα ή με διπλό κλικ ή με δεξί κλικ, αν θέλετε. Μπορείτε εδώ στην τοποθέτηση να φύγουμε από το που λέει εδώ κοντά στον άξονα και να πάμε στην εξωτερική αρχή. Σας θυμίζω ότι ο κάθετος άξονας αρχίζει από κάτω και τελειώνει προς τα πάνω. Εάν εμείς θέλουμε να πάμε τις ετικέτες στο κάτω μέρος του άξονα, πρέπει να πάμε στην αρχή του και να βάλουμε εδώ το εντάξει. Να πατήσουμε το εντάξει για να τοποθετηθούν οι ετικέτες στο κάτω μέρος. Με αυτόν τον τρόπο, σας το ξαναλέω, έχουμε μετασχηματίσει τα δεδομένα μέσω κάποιας συναρτησιακής μορφής, όπως για παράδειγμα εδώ ήταν η πράξη αφαίρεσης του μέσου, αφαιρούμε δηλαδή από κάθε ύψος τη μέση τιμή και έτσι παίρνουμε τώρα πια ένα διάγραμμα με το οποίο πολύ πιο εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι για παράδειγμα ο Βασίλης είναι αυτός ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη διαφορά από το μέσο όρο, ο Φίλιππος όσον αφορά τη θετική διαφορά, ο Βασίλης όσον αφορά την αρνητική διαφορά, ενώ ο Χριστόφορος και ο Παύλος είναι πολύ κοντά στη μέση τιμή, σε αυτό που λέμε δηλαδή μέσος παίκτης. Εδώ για τον Δημήτρη, για τον οποίο δεν έχουμε κάποια ορθογώνια στήλη είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, συμβαίνει γιατί είναι ακριβώς ο μέσος παίκτης, ενώ αυτό που λέμε ο αντιπροσωπευτικός παίκτης της ομάδας όσον αφορά το ύψος. Ακριβώς η ίδια διαδικασία, κυρίες και κύριοι, μπορεί να επαναληφθεί, αν θέλουμε, όπως έχουμε πει εδώ, να υπολογίσουμε τώρα πια όχι τη διαφορά από το μέσο, αλλά τη διαφορά από τον ψηλότερο παίκτη. Η διαδικασία κατασκευής του διαγράμματος, όπως καταλαβαίνετε, είναι ακριβώς η ίδια. Το μόνο που διαφέρει είναι λίγο ο υπολογισμός. Αυτό που θέλουμε να αφαιρέσουμε, δηλαδή, από το ύψος του κάθε παίκτη, δεν είναι η μέση τιμή των παίκτων, αλλά η μεγαλύτερη τιμή των παίκτων. Όλα εδώ τα νούμερα θα γίνουν, όλοι οι αριθμοί, όπως βλέπετε εδώ, θα μετατραπούν σε αρνητική ή το πολύ μηδέν, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα δείξουμε, για παράδειγμα, επίσης, ποιος παίκτης είναι πιο κοντά στον πιο ψηλό παίκτη. Για παράδειγμα, εδώ ο Παύλος που έχει αυτή την μικρότερη σε ύψος στήλη, μας λέει αυτό το γράφημα ότι είναι πιο κοντά στον Φίλιππο, ο οποίος είναι ο πιο ψηλός. Ενώ αντίθετα ο Βασίλης που έχει αυτήν εδώ τη μεγάλη διαφορά, στο γράφημα αυτό τονίζουμε περισσότερο έτσι, έντονα ότι ο Βασίλης απέχει πιο πολύ από τους άλλους παίκτες του στον πιο ψηλό παίκτη της ομάδας του. Για να κατασκευάσουμε αυτό το γράφημα, κυρίες και κύριοι, καταρχήν να κάνουμε λίγο στην άκρη εδώ, να έχουμε λίγο χώρο. Έτσι. Λοιπόν, ας συμπληρώσουμε και εδώ μία στήλη, η οποία ονομάζεται διαφορά από τον ψηλότερο ή όπως θέλετε εσείς από τη μέγιστη τιμή, από τη μεγαλύτερη τιμή, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε σε εκατοστάκι εδώ. Τώρα προσέξτε να δείτε λίγο κάτι. Στην προηγούμενη περίπτωση, όπως θυμάστε, εδώ είχαμε υπολογίσει αυτή την ποσότητα. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εδώ. Για παράδειγμα, μπορούμε να υπολογίσουμε κάτω στο Β9 τη μέγιστη τιμή αυτής εδώ της στήλης και να εργαστούμε ακριβώς αντίστοιχα. Όπως βλέπετε, εδώ το 207 αντιστοιχεί στο Φίλιππα. Να σας θυμίσω μονάχα, για να μην παρεξηγούμαστε και κάνουμε λάθη, ότι όταν ζητάμε τη μέγιστη ή την ελάχιστη τιμή ενός συνόλου τιμών, υποχρεωτικά η επιστρεφόμενη τιμή της συνάρτησης της διαδικασίας, αν θέλετε, είναι μέλος του συνόλου. Όταν όμως ζητάμε τη μέση τιμή, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αυτό που θα πάρουμε θα είναι μέλος του συνόλου.
είναι να ήταν κάτι εντελώς τυχαίο το ότι το 196 εδώ τυχαίνει να είναι το ύψος του Βασίλη. Αυτό εδώ όμως είναι υποχρεωτικά κάποιο από τις τιμές αυτές. Δεν μπορεί δηλαδή το μέγιστο ύψος να μην δεν υπάρχει στη λίστα με τα ύψη των παιχτών. Μπορούμε λοιπόν εδώ τώρα στη στήλη D να επαναλάβουμε τη διαδικασία και να ζητήσουμε να αφαιρέσουμε το μέγιστο ύψος από το Β2, για παράδειγμα το 207 από το 192, και να γράψουμε στη συνέχεια Β δολάριο 9. Το δολάριο, θυμάστε και εσείς τι είναι, είναι απλώς ο προσδιορισμός ότι ο τύπος κατά γραμμή είναι απόλυτος, έτσι ώστε όταν αναπτυχθεί προς τα κάτω να γίνουν σωστά οι πράξεις. Βλέπετε εδώ τώρα ότι έχουμε πάρει Β3 Β9, ενώ από κάτω έχουμε πάρει Β4 δια Β9 και ούτω καθεξής. Σε αυτόν εδώ τον τύπο σας θυμίζω και πάλι ότι μπορείτε να έχετε απόλυτο κατά γραμμή και κατά στήλη, δηλαδή να έχετε δολάριο Β, δολάριο 9. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι λάθος, είναι απλώς κάτι το οποίο είναι περιττό, εξαρτάται τι σας διευκολύνει και τι σας αρέσει περισσότερο για το πώς θα το χρησιμοποιήσετε. Απλά αν σύρετε τον τύπο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, αλλάξτε δηλαδή τη στήλη, να θυμάστε ότι χωρίς το πρώτο δολάριο θα μεταβληθεί το C, θα γίνει B, αν πώς το λένε, συγγνώμη, το B θα γίνει C, D κτλ. Αυτό είναι ένας τρόπος υπολογισμών, κυρίες και κύριοι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως και το οποίο συμβαίνει σε πολλές άλλες περιπτώσεις είναι να μην χρησιμοποιούμε τέτοιες αναφορές κελιών, αλλά να υπολογίσουμε αυτή την ποσότητα μέσα στον τύπο. Οι υπολογισμοί αυτοί βέβαια επειδή επαναλαμβάνονται θα κάνουν την λειτουργία του λογιστικού φύλου κάπως πιο αργή, αλλά γενικά είναι καλό να το ξέρετε ότι είναι δυνατό να το κάνετε και σε μερικές περιπτώσεις αν το δείτε σε κάποια λογιστικά φύλλα να μην παραξενευτείτε. Αυτό με λίγα λόγια που μπορούμε να κάνουμε εδώ είναι να αντικαταστήσουμε την αναφορά κελιού που μας δίνει το μέγιστο ύψος με τον τύπο που μας δίνει το μέγιστο ύψος. Μόνο που εδώ τώρα σας υπενθυμίζω ότι επειδή ο τύπος θα πάει και αυτός προς τα κάτω, δηλαδή θα αναπτυχθεί, δεν θα πρέπει να μείνουμε σε αυτήν εδώ τη μορφή, να γράψουμε δηλαδή β2 δια β6, γιατί όταν αυτός ο τύπος θα αναπτυχθεί προς τα κάτω, τι θα συμβεί. Θα συμβεί πολύ απλά ότι το β2 θα γίνει και αυτό β3 και θα γίνει και αυτό β6. Αυτό το κομμάτι εδώ του τύπου δεν θέλουμε να αλλάξει, θέλουμε να μείνει σταθερό, και αυτό καλό είναι εδώ να δώσετε β δολάριο 2 και β δολάριο 6. Θα διαγράψουμε αυτά εδώ, για να δείτε και μόνοι σας ότι μπορούν να αναπτυχθεί έτσι σωστά. Ο τύπος σας ξαναπενθυμίζω ότι είναι αυτός εδώ. Η μπλε περιοχή είναι το κελί Β2 και στη συνέχεια θέλουμε να αφαιρέσουμε το μέγιστο αυτής της περιοχής, το οποίο είναι το 207 όπως είναι πριν, και βλέπετε και μόνοι σας ότι πήραμε το ίδιο με πριν. Με αυτό που είχαμε κάνει δηλαδή, λίγο πιο πριν χρησιμοποιώντας εδώ το κελί Β9. Αν αναπτύξουμε αυτόν τον τύπο προς τα κάτω, θα συμπληρώσουμε τα δεδομένα. Το μείον 15 εδώ μας λέει ότι ο Χριστόφορος είναι 15 πόντους κοντύτερος, πιο μικρό στο ύψος αν θέλετε, από το μέγιστο ύψος, από τον πιο ψηλό παίκτη. Εδώ υποχρεωτικά θα πάρουμε κάποια τιμή σε 0. Δηλαδή αυτός που έχει το μέγιστο ύψος έχει διαφορά από το μέγιστο ύψος 0. Και στη συνέχεια όλες οι υπόλοιπες τιμές θα είναι αρνητικές, όλες, εκτός από αυτόν που έχει τον ψηλότερη. Κάποιος πιο κοντά στο 0, όπως για παράδειγμα εδώ το μείον 6, και κάποιος πολύ περισσότερο, όπως εδώ το μείον 23. Τα δεδομένα αυτά τώρα πια, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να τα αναπαραστήσουμε γραφικά με πολύ παρόμοιο τρόπο όπως έχουμε κάνει και πριν. Θα καλέσουμε τον οδηγό γραφημάτων, θα μεταβούμε στην επόμενη καρτέλα που έχουμε την περιοχή δεδομένων, η οποία είναι από το α1 μέχρι το d6, όλοι δηλαδή. Στη συνέχεια θα τσεκάρουμε εδώ, θα ελέγξουμε ότι έχουμε τη γραμμές και στήλες ως ετικέτες, την πρώτη. Και στο επόμενο βήμα τώρα πια θα αφαιρέσουμε τόσο τη σειρά δεδομένων που αναφέρεται στο ύψος. Αν το δείτε λίγο εδώ, βλέπετε είναι αυτή εδώ η μπλε έντονη. Δεν θέλουμε να φαίνεται σε αυτό το συγκεκριμένο γράφημα. Και θα αφαιρέσουμε και τη διαφορά από το μέσο, κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα. Και θα μας μείνει η διαφορά από τον ψηλότερο. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να πάμε στην επόμενη καρτέλα, να βγάλουμε και πάλι το γράφημα. Ας δώσουμε και εδώ τίτλους. Στον άξονα Χ είναι ο παίκτης. Στον άξονα Ψ είναι η διαφορά από τον ψηλότερο.
αν θέλετε εδώ το παίκτη μπορείτε και να το διαγράψετε, δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις όπου είναι προφανές το τι είναι η κατηγορία ή που μπορείτε να το επεξηγήσετε με μια λεζάντα κτλ. Ίσως και να μην χρειάζεται να βάζουμε πάντοτε, δηλαδή εδώ προσέξτε μονάχα τώρα πια χάθηκε ο παίκτη και έχουμε μονάχα εδώ τον, στον κάθετο άξονα τιμών την, τον προσδιορισμό ότι πρόκειται για τη διαφορά από τον ψηλότερο παίκτη. Πατήστε το τέλος, το γράφημα είναι αυτό εδώ. Να σας θυμίσω μονάχα ότι κατά προεπιλογή υπάρχει μια σειρά με την οποία τοποθετούνται τα χρώματα σε διαφορετικές σειρές δεδομένων. Το μπλε, το κόκκινο, το κίτρινο που είναι η τρίτη τιμή κτλ. Αν θέλετε βέβαια αυτά εδώ μπορείτε προφανώς να τα αλλάξετε. Ανοίξτε δηλαδή τη μορφοποίηση της σειράς δεδομένων και εδώ στην περιοχή διαλέξτε οποιοδήποτε άλλο χρώμα θέλετε. Το μόνο που θα προσθέσουμε κυρίες και κύριοι, θυμάστε ότι σε αυτό εδώ το γράφημα είχαμε βάλει τις ετικέτες να είναι στο κάτω μέρος του άξονα, όχι στη μέση που τυχαίνει να είναι εδώ το 0. Εδώ νομίζω ότι είναι προφανώς ότι είναι χίλιες φορές καλύτερο να τις πάμε ακριβώς από πάνω. Λοιπόν, το πάνω σας θυμίζω, ότι σημαίνει το τέλος του άξονα ψ, ο οποίος ξεκινάει από εδώ, από το μείον 25 και τελειώνει στο 0. Οπότε αν ενεργοποιήσουμε το γράφημα, με δεξί ή με διπλό κλικ πάνω στις ετικέτες αυτές και ανοίγοντας τη μορφοποίηση του άξονα, πηγαίνουμε στην καρτέλα της τοποθέτησης και από εδώ διαλέγουμε τώρα πια στο εξωτερικό τέλος, εκεί δηλαδή που τελειώνει ο άξονας, επομένως τα ονόματα θα πάνε λίγο από πάνω. Με αυτόν εδώ τον τρόπο τώρα, σε αυτό εδώ το γράφημα κυρίες και κύριοι, μπορούμε πολύ εύκολα να δείξουμε, αν αυτός ήταν ο στόχος μας, ποιος είναι κοντά στο ύψος με τον ψηλότερο παίκτη που είναι ο Φίλιππος, παράγοντα είναι ο Παύλος, και ποιος είναι πολύ πιο μακριά από το μέγιστο ύψος, όπως βλέπετε εδώ πέρα, πιο μακριά από όλους είναι ο Βασίλης, που είναι και πιο έτσι, κοντός παίκτης. Ανάλογα, σας το ξαναλέω, με τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να δείξουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κατάλληλο γράφημα αφενός μεν και από εκεί και μετά όμως μπορεί να χρειαστεί και μετασχηματισμό στα δεδομένα. Να μην δώσουμε δηλαδή απευθείας τα δεδομένα στον αναγνώστη, στον ακροατή μας, αλλά να τα μετασχηματίσουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να τονίσουμε περισσότερο σωστά και καλά αυτό το οποίο θέλουμε. Λοιπόν, καλή σας διασκέδαση με τα γραφήματα μετασχηματισμού δεδομένων. Σας ευχαριστώ πολύ.